Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά αυτή τη φορά. Επιτέλους και στον πρώτο διάδρομο βρίσκεται ο Γιώργος Ζένιος. Στο δεύτερο η Άλκηστη Παυλίδου. Στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου. Στον τέταρτο η Έλενα Χριστοφή. Στον πέμπτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου. Δίπλα του βρίσκεται ο Σοφοκλής Κασκαούνιας καταεδρωμένος. Στον έβδομο διάδρομο η Μάρα Κωνσταντίνου. Και είναι η νέα κωμωδία του Σίγμα. Βουράτε γειτόνι. Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον τσίρι. Κι απίτησε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Την κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την Πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκη. Κι εγώ είμαι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι η Σότια, Σότια Τσουρκαλή. Κι εγώ σπουδάζω στη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπουδάζω Μαϊρά και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπετε είμαι όπως το φως και θα το καταλάβετε, είμαι ηθοποιός. Hello, εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούρεψα σκληρά. Ρίκο, ρίξε δά, ρίξε δά. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του Φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Φουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ναι, κατάλαβα. Η Πέπα πάει στη φυλακή για να συμφιλειωθεί με τον Ρίκο. Όμως ο Ρίκος είναι σκληρός μαζί της. Έγκανε που ήταν να σε δω φτιάχνει με τσολάς. Εγώ να μου θα την σκοτώσω. Κι ας την γιατί θα κάνω φόνο. Φόνο ήταν να κάνει τσουκά στην πέτρα του Ρωμιού. Αμάνα, θα σε σκοτώσω, ξέρεις το. Θα σε σκοτώσω. Με φωνάζεις, με φωνάζεις. Έξω που θα με τώρα, φύγε. Ρίκο μου αγαπώς. Αγαπάς με, ετούτες οι αγάπες σου εσένα. Όταν επιστρέφει στο σπίτι, η Κικίτσα τηλεφωνά και την απειλεί πως αν δεν συμφιλειωθούν, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω ξανά. Μάμα, θα σταματήσεις ή να σχίσω το μαλλιό μου. Τι και λες σου, κόρυπο, να σχίσω, αν έρθεις. Μάμα, δεν πρόκειται να έρθω. Είναι πράγμα. Αν δεν με ρώσετε με τον παπά μου, δεν θα ξανάρθω σπίτι. Πα! Κικίτς! Κάτω από το βάρος αυτής της απειλής και με την παρότρυση των παιδιών, η Πέπα επιστρέφει στην αστυνομία και δηλώνει ότι δεν έχει κανένα παράπονο από τον Ρίκο. Σου είπε η γυναίκα σου και είπε του ότι δεν έχει παράπονο. Ότι έγιασε η μίση μου και ήταν να πέσει που τον κρεμμό. Δεν η μίση μου, κουμπάρε, έπιασε. Ναι, καλά, επιστέψαμε. Έτσι επιστρέφουν στο σπίτι, όμως οι καυγάδες δεν λένε να σταματήσουν. Θα σε βακώχαμε, όμως τα χταπόδια μου είσαι. Τώρα να δεις το χταπόδι, ρε. Αχαϊρεύτε. Ανήκανε! Και όταν η Πέπα βλέπει στην τηλεόραση τον Ρίκο να οδηγείται στο δικαστήριο και να κατηγορείται ως σωματέμπορας, παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Με τη μούτσο να είναι αυκό εγώ ποιον εξώ, να μην δωρεί ο κόσμο και να λαλεί. Έτσι τη γενέκα του κουνουπίθια του σωματέμπορα. Τέλειωσε. Θα τον σκοτώσω. Ως δα με ήταν. Ρίκο! Σίγουρα θα πάμε μια και φτάσαμε ως εκεί. Εσύ στο κόμμα και εγώ στη φυλακή. Σίγουρα θα πάμε μια και φτάσαμε ως εκεί. Ρίκο! Θα σε παίξω! Τι λέω, παπά! Φύγετε όλοι! Θα τον παίξω να τελειώνουμε! Παπά, παπά, παπέλαρες, μάνα μου! Ναι, εσύ που με παίλαρες, ρε! Εσύ κανούσαν όλα τα άλλα γενικής και σωματέμπορος! Ψάμε να μου πει τηλεόραση, παπά! Ψάμε! Ψάμε να μου πει τηλεόραση!
τηλεόραση που το είπε, είπε μου το Τσιλιάντρουλα. Κύριε Πέπα, άφησε το πλόν κάτω για να τα ρίξω όλα τη συνεχιά σα. Μετά που σημαίνει Αντρούλα, σιγά. Δεν είπαν τούτο του πάμπου μου το σταθμό. Θα σε παίξω να τελειώνουμε. Είσαι πεθαμένο τσαρκόφυλακή. Σίγουρα είναι να τον παίξω. Αρτεμάκι, το παραμύθι είναι τέλειος. Κύριε Πέπα, για όλο τον Θεό, εγώ είμαι φοιτητής της Αστυνομικής Ακαδημίας και θα διαβάσω τώρα να πετάξει το σημάρκο. Τι έρευνα να με διατάξεις, ρε. Κύριε Πέπα, είμαι φοιτητής της Αστυνομικής Ακαδημίας και σε παρακαλώ καλό. Τέλειωσε. Εμπεθαμέν. Πέπα. Και νιάτα σου, ρε. Εσύ ελυπήθηκες στα δικά μου. Που τα χαράμιζα μαζί σου. Έφασε τα ψούμια σου. Ένα με κυκίτσα, φανή με μαμέμα μου. Ένα με σημαίνω η κυκίτσα. Ένα με σφυλάκι και θα σε έσυ. Η κυκίτσα να έρχεται να με θωρεί. Λοιπόν κύριε Ρίκο, ως δα με ήταν. Καληνύχτα σας. Καλησπέρα σας. Να τα πούμε, να τα πούμε. Καλό, να τα πείτε, να τα πείτε. Καλησπέρα να σκοτές, κι αν είναι ο ρυθμός σας, Χριστού τη Θεία γέννηση, να μπω να πω στα σκοντικό σας. Χριστέ μου, μερικοί τη συγκινήσουν τα μωρά. Καλαντά. Αν τη συγκινήσουν, θα τους δώσω μια λίγα. Υπόσχομαι το Χριστέ μου. Δυόλυγες. Πεντόλυρο, πεντόλυρο. Δεν κάνει ο Χριστέ μου. Κάλαντα. Κι εγώ πάω να σκοτώσω τον άντρα μου. Ελαφρύστο είναι να μου κάνει. Αντέξω. Μα αντέχετε. Είσαι και χειρότερα. Μα που το Ρίκο. Γιατί κάστο! Λίγο! Μπράβο! Μπράβο, μωρά! Χρόνια πολλά να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι και στο κορμί και στη ψυχή να είστε εμπλουτισμένοι. Και του χρόνου και του χρόνου. Άντε, μάνα μου, να πάτε στο κάνω, να ευχαριστούμε πολλά. Εγώ στους τίποτε, κύριε Ρίκου, θέλω στους τίποτε. Ναι, στο κόρο, καλό, να μέτρεις στο κόρο, μάνα. Μα δεν μου λένε, ξέρω. Δώσ' το μωρό δεκάλυρο, Ρίκο. Δεκάλυρο! Δεκάλυρο, ναι. Τούτα σε γλιτώσα. Έλα, δε μάνα μου. Α, είναι δε στο καλό. Πάντως τι να την γλιτώσει ο Ρίκος. Εμείς πως την γλιτώνουμε που λόγω του όμως. Ρε δεν ταράσει που δεν απόψη του όμως έτσι. Μα τι κάνει τώρα από εκεί. Ξέρω εγώ τηλεφωνήσει και κοίτσα σου όλη μέρα. Μα μάραζε γίνει πείσμα. Στο συνόμου μου τηλεφώνησε ότι ενάρτησε να έρθει ακόμα. Πάντως το πείσμα είναι οικογενειακό τους. Ναι, αλλά αν τους μείνει το οικογενειακό πείσμα, να διαλυθεί η οικογένεια ρε παιδιά. Πρέπει, δεν ξέρω, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε. Τι να κάνουμε ρε. Να φάμε σε καμιά αδέσποτη. Εν είδες την άλλη. Ήρθε με το σιπέτο μέσα. Πάντως εγώ ήμουν στο χάδι μοντά. Αλλά έμεινε στο χά. Ευτυχώς που ήρθαν τα μωρά. Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν λες τίποτα ρε Σόντια. Έτσι όλοι δεν είναι ο Ρίκος. Δεν τον παίξει αν. Ρε εσύ δομήσου να μας παίξει εμάς όχι. Εν την είδες. Γυάλιζε το μάτι της. Τέλος πάντων, ρε παιδιά. Ό,τι έγινε, έγινε. Αυτό μα έχει πει, δεν μπορεί να μου κάνει ρίκο. Πιέντε, σύρα, με βρέσαι τώρα. Αν τσου μπορεί να σου μιλήσει ο πλάμα. Να, για μου, ρε. Αυτά που λες, Αρτεμάκι μου. Ποια? Ερωτεύκεσαι, αντρεύκεσαι, ύστερα. Άμα μου, εγώ δεν θα παντρευτώ ποτέ. Ο έρωτας, ο γάμος μάλλον, σκοτώνει τον έρωτα. Με κοίταξε, λες ότι εξαρτάται ποιος να σε παντρευτεί. Ας σε παντρευτώ εγώ, λόγου χάρη να πούμε. Ναι. Εγώ είναι και... Πριν αυτός να βγει πρώτα, ζωρκέψαν οι αγκαλισμοί. Ένα αγκαλισμί, μπάτσο. Άντε, αγκαλισμοί, αγκαλισμοί, το ματούι του Αρτεμάκη εγκλάρωσε. Φαντρεύει, πάμε ξανά. Άντε, ρε, κόψετε το.
Να μου κάπνε πως εκείνος. Είσαι μάτε πας στον καναπέ. Κι εγώ πού είναι να πέσω. Να με αγκαλιά μαζί μου, μάνα μου. Γιατί ξυκόλα. Για με κάνε μάτσι μάτι λίγο σαν αγκαλισμού, τροσότια. Άντε, 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 πίνε μέσα στο κρεβάτι σου, παρετά μάτσι. Άντε. Να... Ρε, να αφήσεις που θα με. Καλά. Να πέσεις να είμαι στο κρεβάτι μου, τροσότια, και να πέσω εγώ. Όχι πίσω σου, πάμε δίπλα σου, χαμέ το ευκούρ. Μάνα μου ρε, συγκίνησες με, μάνα μου. Σε να σου πω, μετά να κρυώσεις και να σε πιάσεις το εσωτερικό σου το ρίγος και να μπεις στρατσί, χάλουπα, χάλουπα μες στο κρεβάτι, δίπλα μου. Ναι. Όχι, 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 εγώ έντσι. Ρε, κρυβαλούμπα, εγώ έντσι. Σιώπα ρε, πήραμε σε πρέφανούλη ρε. Και είσαι στον ούλη κάτω. Όχι, αγάπη μου, εγώ δεν ήμουν. Είπε μου τα ισότια από το τηλέφωνο. Ευτυχώς δηλαδή που δεν ήμουν, γιατί εγώ και μπορώ τα γέματα. Ποια γέματα? Ο λόγος το όχι. Πε μου, ήπιες γάλα λιγμένο. Sorry. Ήπιες γάλα λιγμένο και πείραξες και να λύσω ό,τι σου κατεβεί. Κικίτσα, μην μου λέει έτσι αειδιαστικά πράγματα και το γάλα να με λήξει κόβει. Και άμα κόψει γίνεται γιάξ. Μου κανεί. Ήπιες γάλα λιγμένο εν έκφραση. Καλά. Τι έκφραση εν τούτη? Όταν λαλεί κάποιος τσόφτες, λαλούμεν το. Τι λαλούτε το? Ρε, ήπιες γάλα λιγμένο, αυτό. Γιατί να πει γάλα λιγμένο, επειδή είπε τσόφτες, εχαθήκαν τα άλυχτα. Ου, κανεί, έσυ να νοούμαστε, τέλειωνε. Λοιπόν, πέ μου τι έγινε παρακάτω. Άτε ρε, άρτε μάκη, παρακάτω, τι ασπάσες με, πέ μου τι θέλεις να μου πεις. Τίποτε, άστο. Πέ μου, ρε. Ξέρεις, Σοδιά, και σκεφτήκα ότι να πέσεις πας στο κρεβάτι και να άρθω εγώ μετά, έτσι, χαλουπάτα, χαλουπάτα να... έτσι μ' ανώσησε. Α? Α? Αυτά. Επίεν με το όπλο να τον παίξει. Δεν το πιστεύω. Ό,τι θέλεις, αγάπη μου. Εμένα είναι ισότια που μου το είπε, ναι, εγώ είμαι. Και για τσαμπού πάεις! Θα φύω και δεν θα ξαναμαντήσω το παιδί μου, τέλειωσε! Και για τσαμπού μείνε τα με! Άφησ' με, κυρία Αναστάζια, άφησ' με! Θα βγω έξω, να πάω στον δρόμο, να ξαπλώσω καμέ, να περάσει κανέναν αυτοκίνητο, να με πατήσει να τελειώνουμε! Και για τσα! Hello! Ήπιες γάλα λιγμένο? Μα ποιο είναι λιγμένο? Το γάλα γέ μου! Όχι, ρε Σοδιά. Τι όχι, ένα δοκίμαστο. Μάνα, ρε μαντήλια γάρος τόσο Γιάννης, α! Είπα του να πετάξεις τα γραμμά, φέρει άλλα, δεν κάνει τίποτα με το κοπελί μέσα στο σπίτι, ρε Σόντια. Παραφέρω άλλα. Όχι ρε, παρέτα, παρέτα τώρα, να ολιάστηκα. Α, μάνα. Λοιπόν, άντε πάμε να δούμε έναν επίσης ο Γιάννης τον κύριο Ρίκο να φύγει. Εμπίθετε με τίποτε. Τι θα κάνουμε τώρα, πείτε μου τι θα κάνουμε τώρα. Το σαλόνι έχει πάντων πράγματα δικά του, ρε παιδιά. Μην φυλάξε, ρε Σόντια, εσύ. Είχε πάνω πράγματα. Δεν τρώω, δεν εστολίσαμε, ούτε μας έρχονται Χριστούγεννα. Να πιάει τα πράγματα του, να φύγει να πάει στη γυναίκα του ρε παιδιά. Τέλειωσε την ιστορία, άντε. Ευαρύνθηκα. Μάρτε, μάρτε μου, πέντε το εσύ, που αφού έστω μας, σε κόντι κουβέντα με άνθρωπος. Πήρε πέντε το εσύ. Κοίταξε, μεταξύ μας είναι τζελία που έπαθε. Πρόσεξε. Τραβολοάτο στο γάμο στην Τζιλ. Σταματάτο στο πισούρι να αγοράσει χαλούμια. Σταματάτο στην πέτρα του Ρωμιού να τις κάλυφε φωτογραφία. Στο κρεβάτι του να πέσει, αγκαλιάζει τον νοσοφρόνο μες στο κρεβάτι, ύστερα έρχεται η αστυνομία, καθίσκει το μέσα. Ύστερα καθίσκει το κάπως μέσα στα μάτια ο κάτος. Βγάλω δημοσιογράφοι ότι είναι βομβιστή, σωματέμπορα και λαθρέμπορος. Ωραία ρε φίλε, εσύ αν ήσουν στη θέση του, είσαι να πάει έσω σου, θα πιένες. Άρα έμεινε μας τεθιά. Όχι αρτεμάκι μου, δεν μας έμεινε, διότι τι είμαι εγώ. Τι είσαι εσύ. Γκόμενα. Thank you, Ιαννάκη μου. Εκτός που γκόμενα, τι άλλον είμαι. Τι άλλον είσαι. Ηθοποιός. Και τι σημαίνει ηθοποιός. Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός.
πολύ μικρός και στεναγμός πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Κύριε Ρίκο, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Κλάψε. Κλάψε να ξαναφρώσεις. Όταν ένας άντρας κλαίει, σημαίνει πολλά. Ναι, μου σημαίνει. Πρώτα-πρώτα ότι είναι ευαίσθητος. Όχι, αυτό δεν είμαι πολύ ευαίσθητος εγώ. Ότι δεν σκέφτεται ότι θα θυχτεί ο ανδρισμός του αν κλάψει. Και όταν οι άντρες τολμούν να κλάψουν, τελικά είναι πιο άντρες από αυτούς που το παίζουν ανδράκια και λεβέντες. Όμως τίποτα. Ότι είναι πλούσιοι συναισθηματικά. Ότι είναι απλοχέριδες. Ότι δεν παίρνουν ποτέ από τους άλλους. Όχι, εγώ είναι πια που κανέναν μπακχύρανος τώρα πάντως. Και δίνουν πάντα. Πάντα δίνουν. Πάντα, ιδιώτα εγώ έτσι. Ιδιώτα σε όλα. Γιατί δεν είδες προηγούμενο με τον Μίτσο. Δεκάλυρο. Ποιος διά δεκάλυρες για τα καλάντα. Κύριε Ρίκο, εννοώ συναισθηματικά. Πλούσιοι συναισθηματικά. Εγώ και τούτα. Διότα τσι σωνοτά, σωνοτά τα δύο. Με πολλά συστηματικά, δε Σόδια, ξέρεις το. Κύριε Ρίκο μου, μην μου το λέεις εμένα. Διότι εγώ το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Κατάλαβες το, α. Όσον και αν προσπάθησες να το κρύψεις, εγώ είπα, να ένας άνθρωπος αισθηματίας. Ένας άνθρωπος πολύ πληγωμένος. Πάρα πολύ πληγωμένος. Πάρα πολύ πληγωμένος. Που προσπαθεί να φτιάξει ένα αμυντικό ψυχολογικό σύστημα, το οποίο θέλει με αυτό να προφυλάξει τυχόν συναισθηματικές εκρήξεις, οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν τα συναισθήματά του σε κατακόρυφο ρυθμό, που αν τα δεις μέσα σε ένα άλλο φακό, μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις ανεξέλεκτες συναισθηματικά και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε έναν τέλμα συναισθημάτων. Α? Α, τι τώρα λέει. Ρε, ποιο είναι το στομάχι, τάπι. Μεγάλη ηθοποιός η Σοντιαρία, νιά. Σου πει να ακούσουμε. Άκουμε τι σου λέω, κύριε Ρίκο. Ακούω, μάνα μου, ακούω. Ακούεις με, αλλά καταλαβαίνεις τι σου λέω. Καταλαβαίνεις ότι σε πονώ. Ότι σε νοιάζομαι. Καταλαβαίνω. Ότι δεν μπορώ να σε βλέπω να υποφέρεις. Νιώθεις το. Ναι, νιώθω το, μάνα μου, νιώθω το. Και εγώ νιώθω τώρα με τη σειρά μου ότι ένας άνθρωπος αισθηματίας σαν εσένα θα συγχωρέσει. Α, ποιον να συγχωρέσω. Την κυρία Πέπα. Όχι, την κυρία Πέπα. Πέμω οποιοδήποτε άλλο να συγχωρέσω, αλλά όχι την κυρία Πέπα. Ποιον. Πέμω να συγχωρέσω το γιο του Κασάπη που μου κλέψε δυο κουνουπίθια πριν δυο χρόνια, αλλά όχι την κυρία Πέπα. Κύριε Ρίκο, απογοητεύκεις με πάρα πολλά, πάρα πολλά. Σκέφτω την Κικίτσα. Μα τόση ώρα νομίζεις ότι αμένα την Κικίτσα που σκέφτομαι, τόση ώρα που κάθομαι δαμέ. Πού είναι να έρθει τώρα. Έρχεται, είπε μου έρχεται, μένα ανησυχείς. Μα πότε να έρθει. Κύριε Ρίκο, αυτό που έχει σημασία για την Κικίτσα είναι να με ρώσετε, κατάλαβε το. Όχι, αποκλείεται, σου λέω. Τα τζίνις το χαράμε παίξει προηγουμένως. Κύριε Ρίκο, κοίταξε με. Κοιτάζω. Εγώ τώρα θα πω πως στην κυρία Πέπαν και είμαι σίγουρο ότι μέχρι αυτήν τη στιγμή θα σε έχει συγχωρέσει. Το συγχωρίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να το συζητάς. Να φακάχαμε και να πετάσετε ίσα πάνω, δεν το συγχωρώ. Έκαμε μου εμέναν του κόσμου τα κακά και τώρα έκαμε και το μωρό μου και σηκώστηκε και έφυγε. Αφού σου είπα, τηλεφώνησε με Κικίτσα να έρθει. Μα πότε! Έσπασε με εμέναν τούτος, να με πεθάνει εμέναν τούτος. Όχι, δεν το συγχωρώ. Κυρία Πέπα μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Thank you. Κλάψε. Κλάψε να ξαλαφρώσεις. Να κλάψω. Ένα σφάξαση μπορεί να κλάψω για τον Ρίκο. Α? Ένα σφάξαση λαλό που να κλάψω για τον Ρίκο. Α, ναι, σίγουρα. Γιατί να κλάψεις για τον κύριο Ρίκο. Καλέ μου τη ζωή μου, μαύρινε με έναν τούτος, επόφκαλε με. Κύριε Πέπα μου, δεν θα πιστέψεις. Αλλά το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Α, ποιο? Ότι είσαι αισθηματίας. Αισθηματίας? Συγγνώμη. Ότι είσαι επόφκαλεν, ότι σου κάνουν τη ζωή μαύρη. Κατάλαβες το, α. Όσο και να προσπάθησες να το κρύψεις, εγώ κατάλαβα ότι είσαι ένας άνθρωπος πολλά πληγωμένος.
Πάρα πολλά πληγωμένος. Πάρα πολλά πληγωμένος. Ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει ένα αμυντικό ψυχολογικό σύστημα, το οποίο προσπαθεί να προστατεύσει από τυχόν συναισθηματικές εκρήξεις, οι οποίες πιθανόν να οδηγεί. Εγώ ή και εσύ εμέθησες. Συγγνώμη. Να πω τούτε σου λέει πελάρες οι εκρήξεις που μου λαλείς. Πελάρες. Λοιπόν, κυρία Πέπα, όσο πληγωμένοι και να είσαι, πρέπει να τα βρείτε. Να τον ευρώ, κουλούρι, να τον ευρώ ή να τα βρούμε. Κυρία Πέπα, μα είναι μόνο τότε σε κουβέντες που λαλείς. Ο κύριος Ρικός ήταν ποτσί και έκλαισε σαν το μωρό να χτυπιέτουν και λάλε τι θησαυρόν είσαι και έχασε. Να ζήσουν τα μάτια του ανοιχτά, να μην το χάσει το θησαυρό. Είπε σου έτσι πράγμα. Τα μόνο τούτο μου είπε. Είπε σου κι άλλα. Και τι δεν μου είπε. Είπε μου ότι δεν έχει άλλη σαν εσένα, ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς. Όχι, με μου πεις, δεν με ενδιαφέρει. Θέλει ας μπορεί, θέλει ας μεν μπορεί. Όπως έστρος δεν θα τσιμηθεί. Ελάλλου μου το εγώ. Πίσω έχει ο φούρνος στην πυρά. Αλλά έπαιζε μου τον καπάταει. Άιστον τον τώρα και χαμέ, να πήξει φάκλα του, να καταλάβει την αξία της Πέπας. Κυρία Πέπα, είσαι πολλά σκληρή. Ναι. Λαλό σου ήταν ποτσί και έκλαισε σαν το μωρό. Εγώ είδα ποτέ μου έτσι πράγμα. Τι να του πω εγώ τώρα. Να μην του πεις τίποτε. Και να πεις τον Μητσόν να του πουν να φύγει. Να δούμε πού είναι να πάει, κορή. Το τι είναι η τελευταία σου κουβέντα. Η τελευταία. Η τελευταία τελευταία. Ναι, μα ένα ακούσες ένα που σου λαλώ. Άντε να χαρείς πίνε που ποτσί και... Πιάσε την κυκίτσα μου τηλέφωνο, Μπέρκη μου, σου απαντήσει εσένα. Οκ. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα του πω τι μου είπες. Να πάεις. Έσπασες μας. Εξειδήμασες σε. Κύριε Ρίκο, κάμε κάτι, διότι αλλιώσαν την εμίλα μου. Μα ποια. Την Πέπα, μια. Ρε παιδιά. Έτσι κλάω πρώτη φορά είδα στη ζωή μου. Ρε παιδιά. Η γυναίκα σπάραζε πραγματικά. Μα πιάσιο. Η Πέπα, κύριε Ρίκο. Μα να μου πεις ότι έκλαινε η Πέπα τώρα. Εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω. Να, ούτε εγώ το πιστεύω. Η κυρία Πέπα να σπαράσει. Παρατάτε μας, σύνολ, μα τώρα έκλαινε η Πέπα. Μα τώρα ξουρίζετε μας, οξαμεριπέζετε μας, δηλαδή. Ξουρίζωσε. Κύριε Ρίκο, πως η Πέπα φύρνεται. Φακάτι και λαλείς μας στον τοίχο, μου γκαρίσει. Να μου. Ακούσατε τι. Άκου την πάλε. Δεν ακούω τίποτα. Εσείς, ρε, ακούσετε τι. Μα! Δεν μου μάθετε, ρε, εσείς. Τίποτε. Τι θησαυρόν είχα και έχασα. Τα θησαυρόν επόχασα, εσύ όλο. Εσένα ενώσαν, κύριε Ρίκο, σε τέλεια και λετζείς. Εμένα, μη με θησαυρόν, και ότι με έχασε. Μα περιπέτσεις με τώρα, ρε Σωτία. Πριν λίγο είσαι να με παίξω όπως το σύλλο, περιπέτσεις με τώρα. Κύριε Ρίκο, της γυναίκας η καρδία είναι μια άβυσος. Ναι, πότε κόλαση. Και πότε ο παράδεισος. Ναι, αλλά της Πέπας είναι μόνο κόλαση. Δηλαδή, με πιστεύεις. Ωραία, παιδιά, ελάτε μαζί μου. Να το δείτε, να του το επιβεβαιώσετε.
δεν σου το διάβημα. Ειλικρινά μου σου μιλώ. Δεν ήξερα έτσι μεγάλο άνθρωπο να κλαίει σαν το μωρό. Αφού καταλάβεις είχα τρία κουθιά χάρτο μάντυλα που ήταν τα μαλαχτά. Ξέρεις που τα τραβάζα. Και κατέλησε τα ούλα. Και τρία ρολάτο μου μέρους, κυρία. Πέντε και τι, ελάλε. Ελάλε, ρε, αρτεμαχή, μπορείς να κινούμε. Γιατί εγώ, ρε. Εγώ και μόνο που τον εθώρο, κυρία, πέπασα, έτσι. Πήγα τα μάτια. Είσαι το ξανά, μπορεί να ξανατρέξω. Πέντε, ρε, ζωτιά, εσύ, ρε. Με να μου πούμε τίποτε. Του τα ουλέ μου σκουρούθια του Ρίκου. Όχι, κυρία Πέπα, όχι. Είδα τον είδα, δεν κλείσα το μωρό. Φτιάχτε τον έξω, ρε, να που τον έχετε για μέ. Για να σας πελάνε και εσάς. Κυρία Πέπα, να σου πω μόνο ένα πράγμα που είπε. Είπε, αν με δεχτεί πίσω, είπε, θα τη ζητήσω συγγνώμη γονατιστός. Γονατιστός. Είπε να ζητήσει συγγνώμη γονατιστός. Γονατιστός. Γονατιστή. Είπε σου ενάρτητα με να ζητήσει συγγνώμη γονατιστή. Ναι, λαλό σου, άτε. Παιδί, να τίποτα. Άτε, κύριε Ρίκο, μην κάνεις σαν το μωρό, τέλειωνε. Ποδά, είπα. Καλά, περίμενε. Γονάτα σου! Τι σημασία έχει ποιος ένα γονατίσει. Σημασία έχει ότι ήρθε η Κικίτσα, με ρώστε! Αν δεν γονατίσει! Σταματάτε! Θέλω να σας πω κάτι! Περίμενε πιο λεπτά! Χωρίζουμε! Παντρεύκουμε! Είμαι έγκυος! Σημασία έχει τώρα ποιος να γονατίσει. Σημασία έχει ότι ήρθε η Κικίτσα, με ρώστε. Αν δεν γονατίσει. Αν δεν γονατίσει. Σταματάτε. Θέλω να σας πω κάτι. Περίμενε το λεπτά. Hola, mi
Ελάτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήνει ένα φίλο τη αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την Πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να του δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε.